πληστηριασμών είναι κομμάτι του γενικότερου προβλήματος της χώρας αυτή τη στιγμή. Η χώρα τελεί υποκατοχή. Έτσι αλλιώς έχουμε χάσει τη δυνατότητα να αποφασίζουμε μόνοι μας. Και φυσικά έχει δρομολογηθεί το Έλληνας πολίτης να χάσει όχι μόνο τη δημόσια περιουσία του, την οποία τη χάνει μέσα στο 2018 με τον προϋπολογισμό του 2018, αλλά και την ιδιωτική περιουσία. Γι' αυτό και γίνεται όλη αυτή η κινητοποίηση. Να μην χαθεί η περιουσία του Έλληνα πολίτη. Και επιπλέον, τουλάχιστον όσον αφορά το ΕΠΑΜ, είναι να επιστραφεί ό,τι έχει εκπληστριαστεί από κράτος και θεσμικούς λεγόμενους φορείς, τράπεζες, εφορίες κτλ. Ξανά πίσω στους νόμους ιδιοκτήτες. Να μην αλλάξει τίτλους ιδιοκτησία η χώρα. Αυτό το πολύ βασικό.